Σε αυτό το σημείο να καλησπερίσω τον κύριο Ανδρέα Ξανθό, ο οποίος διετέλεσε Υπουργός Υγείας στην κυβέρνηση Τσίπρα. Ήταν και από τους στενούς του συνεργάτες. Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ξανθέ, για τη σύνδεση αυτή. Καλησπέρα, κυρία Σαλαπάτα. Καλησπέρα στους διαθεατές σας. Και να θυμίσω επίσης ότι είστε και από τα παλιά μέλη του ΣΥΡΙΖΑ στο Ρέθυμνο, τότε που ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα μικρό κόμμα και είχε χαμηλά ποσοστά. Σωστά το λέτε. Νομίζω ότι υπήρξε μια εντυπωσιακή για τα σύγχρονα πολιτικά δεδομένα της χώρας εξέλιξη αυτού του μικρού κόμματος, η οποία βεβαίως είχε τη σφραγίδα του Αλέξη του Τσίπρα και σωστά σήμερα επισημαίνεται από όλους και αναγνωρίζεται από τους πάντες ο καθοριστικός ρόλος του στο να μετεξελιχθεί ένα κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς που έπαιζε ένα περιθωριακό ρόλο στο πολιτικό σύστημα, να εξελιχθεί σε κόμμα εξουσίας και να κυβερνήσει τη χώρα 4,5 χρόνια. Πάντως και εσείς, νομίζω, κύριε Ξανθέ, χαρακτηρίσατε την επιλογή του ως μία πράξη πολιτικής γενναιότητας και ευθύνης που τον τιμά, που τιμά την προσωπική του ιστορία και τη διαδρομή. Θέλω όμως να σας ρωτήσω, αν εσείς προσωπικά περιμένατε μια τέτοια εξέλιξη. Κυρία Σαλαπάτα, νομίζω ότι ήταν σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενη αυτή η εξέλιξη. Όσο και αν οι δηλώσεις που είχαν γίνει τα πρώτα 24 ώρα δεν έδιναν αυτό το σήμα, θεωρώ ότι το βάρος των δύο συνεχόμενων εκλογικών αποτυχιών ήταν δύσκολα διαχειρίσιμο και θεωρώ ότι ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε, και αυτό είναι πολύ κρίσιμο, είναι μια κομβική στιγμή για τους πολιτικούς ηγέτες, επέλεξε το κατάλληλο timing για την αξιοπρεπή αποχώρηση. Δηλώνοντας βεβαίως ταυτόχρονα ότι θα παραμείνει παρόν, θα μετέχει στα όργανα του κόμματος, θα συμβάλλει, αλλά όχι από ηγετική θέση, στην προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ να ανακάμψει, να ανασυντάξει τις δυνάμεις του και να διεκδικήσει ξανά με αξιώσεις τη διακυβέρνηση της χώρας. Νομίζω ότι πραγματικά ήταν μια εξαιρετικά γενναία και υπεύθυνη αυτή η στάση και θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα τιμητική και για το συλλογικό μας εγχείρημα, για το ιστορικό εγχείρημα της σύγχρονης ευρωπαϊκής αριστεράς. Θεωρείτε, κύριε Ξανθέ, ότι κατά κάποιο τρόπο ενδεχομένως τα τελευταία χρόνια είχε χάσει ο κύριος Τσίπρας το κοινωνικό του έρισμα? Σας το ρωτώ αυτό και με αφορμή την περίπτωση του Ρεθύμνου, έτσι όπως εξελίχθηκαν δηλαδή τα πράγματα. Ενώ κατέβηκε για να επανακτήσει την έδρα, εν τέλει όμως η διαφορά μεγάλωσε. Κυρία Σαλαπάτα, είναι λάθος να επιμερίζουμε σε ένα πρόσωπο και μάλιστα στον αρχηγό την ευθύνη της αποτυχίας. Σαφώς. Αλλά τώρα εξετάζουμε μόνο το κομμάτι σε ό,τι αφορά το πρόσωπο του κ. Τσίπρα. Θα έρθω και στο συλλογικό. Θα σας πω λοιπόν το εξής. Όταν η φορά των πραγμάτων δεν είναι αυτή που θέλεις και αυτή που περιμένεις. Όταν η τάση είναι πτωτική, αυτό συμπαρασύρει τα πάντα και οδηγεί σε ήττες ανεξάρτητα από την παρουσία και το ρόλο και την επιρροή των προσώπων. Αυτό συνέβη σε όλη τη χώρα. Αυτό συνέβη σε όλη την Κρήτη, αυτό συνέβη και στο Ρέθυμνο. Νομίζω λοιπόν ότι δεν ήταν πραγματικά, δεν ήμασταν σε θέση να αποτρέψουμε αυτή την υποχώρηση, την κατάρρευση η οποία υπήρξε. Το θέμα είναι τώρα στο νέο τοπίο, τα μέλη και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, να ανασυνταχθούμε γρήγορα, να επιλέξουμε με ένα συλλογικό και δημοκρατικό τρόπο τη νέα μας ηγεσία και κυρίως να κάνουμε ένα αξιόπιστο restart για να δώσουμε το σήμα και στον κόσμο της αριστεράς και της ευρύτερης προοδευτικής παράταξης, αλλά και στους πολίτες που δυσκολεύονται, που αγωνιούν, που η καθημερινότητά τους δεν είναι καλή και που χρειάζονται ένα αντίβαρο, σοβαρό αντίβαρο στα μέτρα τα οποία προδιαγράφεται ότι θα ληφθούν στην επόμενη περίοδο και θα είναι σε μια νεοφιλελεύθερη κατεύθυνση, να υπάρξει μια στεναρή λοιπόν αντίσταση σε αυτή την γραμμή και κυρίως να υπάρξει προοπτικά ένας νέος πόλος
κυβερνητικός, ο οποίος να διεκδικήσει τις θέσεις της κοινωνίας και της χώρας. Κύριε Ξανθέ, επιτρέψτε μου τώρα να αντιστρέψω το ερώτημα που προηγήθηκε. ΣΥΡΙΖΑ χωρίς Τσίπρα υπάρχει και θα μπορούσε να εξασφαλίσει τα ποσοστά που εξασφάλισε ακόμα και στην τελευταία εκλογική αναμέτρηση το κόμμα? Ισχυρίζομαι ότι μπαίνουμε προφανώς σε μια νέα εποχή και αρχίζει να γράφεται μια νέα σελίδα. Mm-hmm. Θεωρώ ότι είναι ζήτημα δικής μας ωριμότητας, των ανθρώπων του ΣΥΡΙΖΑ, των ανθρώπων που έχουμε μια ιστορική πορεία σε αυτό το χώρο, αλλά και των προσώπων, των προσωπικότητων και των απλών πολιτών, οι οποίοι στρατεύτηκαν μαζί μας τα τελευταία χρόνια και έχουν άλλες ιδεολογικές και πολιτικές αφετηρίες, επειδή ακριβώς συμφωνούμε για την αξία αυτής της πολιτικής δύναμης, την αξία της ως στοιχείο ενίσχυσης της δημοκρατίας και κυρίως υπεράσπισης των αδύναμων και της κοινωνικής δικαιοσύνης, νομίζω ότι θα κάνουμε πραγματικά και μπορούμε να το κάνουμε αυτό, να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να περιορίσουμε τους κλειδονισμούς, να περιορίσουμε τα προβλήματα. Και, άρα μπορεί να επιτευχθεί ένα συμπαγές μέτωπο, αυτό μας λέτε? Θεωρώ ότι αυτό μπορούμε να το πετύχουμε, γιατί μάλιστα, νομίζω ότι έχουμε την ωριμότητα πια και την εμπειρία. Έχουμε περάσει και στο παρελθόν από πολλές κρίσεις και δυσκολίες και νομίζω ότι έχουμε πραγματικά και την ισχυρή πολιτική βούληση και την εμπειρία να το πετύχουμε αυτό. Υπάρχει αυτό που έχει πει ο Γκράμψη, υπάρχει η απεσιοδοξία της γνώσης, δηλαδή της επίγνωσης των δυσκολιών, αλλά υπάρχει και η αισιοδοξία της βούλησης. Μάλιστα. Και εμείς έχουμε ισχυρή βούληση να κάνουμε ξανά το ΣΥΡΙΖΑ αξιόμαχο, αξιόπιστο και ελκυστικό. Αύριο συνεδριάζει η Ομπρέλα, η πιο αριστερόστροφη τάση του ΣΥΡΙΖΑ. Θα δοθεί στίγμα, κύριε Ξανθέ? Κοιτάξτε, θα γίνουν διεργασίες συλλογικές στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ με ένα, νομίζω, όριμο και συντεταγμένο τρόπο. Θα συζητηθούν οι διαθεσιμότητες προσώπων. Αυτά τα οποία μέχρι στιγμής κυκλοφορούν είναι απλώς μια ονοματολογία που δεν έχει πραγματική βάση. Είναι αλήθεια που λέτε, αλλά παρόλα αυτά τα ονόματα που ακούγονται σας πώς σας φαίνονται? Νομίζω ότι είναι οι περισσότερες από αυτές. Mm-hmm. Είναι υποψηφιότητες οι οποίες μπορούν να σταθούν και μπορούν με ευπρόσωπο τρόπο να διεκδικήσουν την εμπιστοσύνη της κομματικής βάσης του ΣΥΡΙΖΑ. Μήπως θέλετε να γίνετε λίγο πιο συγκεκριμένος? Ή θέλετε να αποφύγετε ένα τέτοιο σχόλιο για την ώρα? Λοιπόν, κύριε Ξανθέ, με ακούτε? Λοιπόν, θα επιστρέψουμε στον κύριο Ξανθό. Προφανώς έχουμε κάποιο θέμα με τη σύνδεση. Να επιστρέψουμε στην σύνδεσή μας με τον κύριο Ξανθό. Να υπενθυμίσω, κύριε Ξανθέ, ότι είχαμε μείνει στο εξής. Μας λέγατε ότι σε σχέση με τη σεναριολογία που ακούγεται στο δημόσιο διάλογο υπάρχουν ονόματα τα οποία θα μπορούσαν ενδεχομένως να σταθούν την επόμενη μέρα. Και το αμέσως επόμενο ερώτημά μου είναι αν θα θέλατε εσείς προσωπικά απόψε να γίνετε λίγο πιο συγκεκριμένος. Κυρία Σαλαπάτα, νομίζω σε αυτή τη φάση δεν έχει νόημα η συζήτηση επί πιθανών υποψηφιότητων. Εγώ θεωρώ ότι αυτό που προέχει τώρα είναι να συμφωνήσουμε και στην πολιτική γραμματεία πιστεύω ότι αυτό θα προκύψει συντεταγμένα πώς θα πάμε μέχρι την εκλογή της ηγεσίας. Θεωρώ ότι πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες. Δεν θεωρώ ότι μπορεί να παραταθεί για μεγάλο διάστημα αυτό το κενό ηγεσίας και πρέπει να πάμε σε μια δημοκρατική και συλλογική εκλογή η οποία θα διασφαλίζει και το κύρος και την ενότητα του κόμματος. Τώρα, τα πρόσωπα νομίζω θα εκδηλώσουν τη διαθεσιμότητά τους, θα έχουν ένα περιθώριο προφανώς να παρουσιάσουν τις απόψεις τους για την ανασυγκρότηση του κόμματος. Νομίζω όμως ότι και εδώ το κρίσιμο είναι να συμφωνήσουμε στη στρατηγική κατεύθυνση. Να συμφωνήσουμε δηλαδή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να παραμείνει ένα κόμμα της σύγχρονης ευρωπαϊκής αριστεράς, ένα κόμμα το οποίο υπερασπίζεται αξίες και αρχές
της ισότητας, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης προς τους αδύναμους του κοινωνικού κράτους, του κράτους δικαίου, και βεβαίως να έχει ταυτόχρονα όμως και τη δυνατότητα να αποτελεί τον κορμό, αυτή πρέπει να είναι η φιλοδοξία μας, τον κορμό μιας ευρύτερης προοδευτικής παράταξης, ενός νέου μπλοκ εξουσίας με κοινωνικές και πολιτικές συμμαχίες που θα μας επιτρέψουν αξιόπιστα να διεκδικήσουμε ξανά. Άρα και σε θεωρητικό επίπεδο, τελευταίο ερώτημα κύριε Ξανθέ, ενδεχομένως στο μέλλον θα βλέπατε... Οι υποψήφοι που θα επιλεγούν κατά την άποψή μου πρέπει να υπηρετούν αυτό τον πολιτικό στόχο. Θα βλέπατε μελλοντικά συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ? Αυτό τώρα είναι ένα ερώτημα πραγματικά άτοπο σε αυτή τη φάση. Αυτό που χρειάζεται απέναντι σε μια... Πολύ συζήτηση πάντως γίνεται στη δημόσια σφαίρα, γι' αυτό σας το θέτω, και επειδή χρησιμοποιήσατε τη λέξη συνεργασίες για την επόμενη μέρα και μελλοντικά σαφέστατα. Συνεργασία, ακούστε, έχουμε ένα νέο τοπίο με μια ισχυρή και αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία, με μια μετατόπιση του πολιτικού άξονα προς τα δεξιά, με μια ακροδεξιά και μάλιστα σε μια φασίζουσα εκδοχή η οποία σηκώνει κεφάλι. Αυτό απαιτεί νέου τύπου συμμαχίες και συμπορεύσεις για να υπάρξει ένα ισχυρό αντίβαρο και στην Βουλή και στην αυτοδιοίκηση και στα συνδικάτα και στους κοινωνικούς χώρους και παντού, για να υπερασπιστούμε τον κόσμο της εργασίας και τα δημόσια αγαθά. Νομίζω ότι σε αυτό πρέπει να πάρουμε πολιτικές πρωτοβουλίες και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα ανταποκριθούν και οι όμορες ή τέλος πάντων οι αυτοτοποθετούμενες στον αριστερό και προοδευτικό χώρο πολιτικές δυνάμεις. Κύριε Ξανθέ, να σας ευχαριστήσω θερμά εκ νέου για τον χρόνο που μας διαθέσατε. Καλή συνέχεια, να σας ευχηθώ. Συνεχίζουμε εμείς.